Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βουλευτά. Κύριε Βουλευτά, νομίζω, Χρήστο, τι πρώτα. Να ξεκινήσουμε με το θέμα, εγώ θα έλεγα, Σταύρο, με την ενεργειακή κρίση. Γιατί φαντάζομαι ότι και στην Καστοριά έχει ήδη ξεκινήσει η θέρμανση. Να ανάβουν σόμπες, τζάκια κτλ. Γιατί το βράδυ φαντάζομαι οι θερμοκρασίες θα είναι δύσκολες. Κύριε Τζικαλά, γιατί σπράτεται σε επίπεδο κοινωνίας από τους συμπολίτες σας και αν θεωρείτε ότι έχουμε βάλει τις κατάλληλες κόκκινες γραμμές, την αμυντική μας δηλαδή γραμμή, απέναντι στην ενεργειακή και κρίση. Να προσθέσω εδώ ότι στην Καστοριά προημερών, με διαψεύσει ο κ. Τζικαλάγιας, έγινε και ένα πανκαστοριανό συλλαλητήριο κατά της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης. Ναι, βεβαίως, πριν δύο εβδομάδες. Υπερκομματικό, αν κατάλαβα. Δεν είχε δηλαδή ταμπέλες. Υπάρχει ζήτημα, προφανώς. Ήταν υπερκομματικό. Ναι, συμμετείχε αρκετός κόσμος. Ήταν πραγματικά αρκετά μεγάλη συμμετοχή, συγκρίνεται μόνο με κάποια που είχαν γίνει πριν από 8-10 χρόνια. Τότε που ήμασταν μετά τα μνημόνια και τις συνέπειές τους. Για την ουσία του ερωτήματος, ακριβώς αυτό που απασχολεί την ελληνική κοινωνία αλλά και της περιοχής μου της Καστοριάς είναι το κόστος στην ενέργεια. Η ενέργεια είτε χρησιμοποιείται για το φωτισμό, το ηλεκτρικό ρεύμα, είτε χρησιμοποιείται για τη θέρμανση, είτε και για την κίνηση. Αυτά είναι τα καυτά προβλήματα της επικαιρότητας. Και πραγματικά υπάρχει σημαντικό θέμα, όπως είπατε, παρά το ότι δεν ξεκίνησε ακόμη ο χειμώνας, είμαστε στο φθινόπωρο, αλλά φθινόπωρο στη Δυτική Μακεδονία σημαίνει από μέσα Σεπτεμβρίου και μετά θέρμανση. Στην Καστοριά από αρχές Οκτωβρίου, το πρωί και το βραδάκι ή μια φορά τη μέρα πρέπει να ανάψει η θέρμανση για να μπορεί κανείς να μπορεί να κάθεται ανεκτά στο σπίτι του. Οι θερμοκρασίες πέφτουν στους 20 βαθμούς, οπότε όταν είναι κάτω από 22-21, εννοείται ότι χρειάζεται λίγη βοήθεια για να αισθάνεσαι ανθρώπινα. Επομένως, οι πολίτες έχουν σαν κύριο θέμα συζήτησης και καθημερινότητας το κόστος αυτό. Είναι γεγονός ότι κύριο θέμα του συλλαλητηρίου είναι ότι επιχειρήσεις καφεστίασης έκλεισαν κάποιες και δυστυχώς θα κλείσουν κι άλλες, γιατί έχουμε από διπλασιασμό έως τριπλασιασμό του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι το μεγάλο θέμα που οφείλεται στη διεθνή ενεργειακή κρίση. Η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά πράγματα, βοήθησε και συνεχίζει να βοηθάει και θα βοηθήσει περισσότερο για να ανακουφίσει. Κάποια μέτρα έχουν οριζόντια κατεύθυνση, παραδείγματος χάρη στην Αγγλία στα καύσιμα, ακόμα και για την κίνηση που μπορεί να καταργήθηκε αλλά θα επανέλθει, αλλά σίγουρα το κόστος φέτος θα είναι μεγαλύτερο από το κόστος που είχαμε πέρσι το χειμώνα. Όση βοήθεια και να δώσει η κυβέρνηση δεν μπορεί να καλύψει τη διαφορά. Την καλύπτει σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά δεν μπορεί να την καλύψει όλοι. Επομένως είναι ένα το σημαντικότερο θέμα που απασχολεί τους πολίτες. Αντοχές έχει η ελληνική οικονομία για να μπορέσει να προχωρήσει η κυβέρνηση, να στηρίζει τα νοικοκυριά τους επόμενους μήνες, ή το δημοσιονομικό πάπλωμα αρχίζει να στενεύει σιγά σιγά, να μαζεύει? Σίγουρα μαζεύει το δημοσιονομικό πάπλωμα, αλλά πιστεύω ότι δεν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια και να σας πω πάνω σε αυτό ακριβώς, γι' αυτό και αύριο οι τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας των τριών νομών, Καστοριάς, Φλόρινας και Γρεβενών, έχουμε έξω την Κοζάνη, γιατί η Κοζάνη επειδή έχει την τηλεθέρμανση δεν έχουν καυτό θέμα κόστους ενέργειας. Ναι. Έχουμε συνάντηση με τον πιο αρμόδιο υπουργό από την κυβέρνηση, τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Σκυλακάκη, ο οποίος είναι και ο βασικός χειριστής των δημοσιονομικών της χώρας, μιας και είναι ο υπεύθυνος του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, όπου από κάθε νομό θα κατέβουν οι πρόεδροι του επιμελητηρίου, του εργατικού κέντρου και της καφεστίασης. Ακριβώς για να εξαντλήσουμε τα περιθώρια, η περιφέρεια μας που, ας πούμε, ο νομός Καστοριάς, το χαμηλότερο υψόμετρο είναι τα 630 μέτρα στο επίπεδο της λίμνης. Υπάρχουν πάρα πολλά χωριά που είναι από εκεί και πάνω μέχρι Κοτήλη που είναι στα 1400 και αρκετά είναι μεταξύ 800 και 1000. Το χαμηλότερο είναι τα 630. Επομένως, είναι καυτό το θέμα πέρα από αυτά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση που είναι πολύ σημαντικά. Για να ξέρετε, να μην τα επαναλάβουμε, δεν είναι ιδέα του τώρα. Μήπως υπάρχει κάποια δυνατότητα η Δυτική Μακεδονία, η νομή μας, να
να τύχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση. Αυτό θέλουμε να εξετάσουμε. Και είναι πρωτοβουλία πάντως. Και αυτό είναι σημαντικό, Σταύρο. Δεν το συναντάμε. Ναι, όχι μόνο ένας νομός, θα πάμε τρεις νομοί μαζί. Κλείνει τη Κοζάνη, που σας είπα, γιατί και όχι για άλλο λόγο. Η Δυτική Μακεδονία αντιμετωπίζει τεράστια θέματα. Ήταν και η απολιγνητοποίηση όπως επιχειρήθηκε. Ακριβώς. Υπάρχει τώρα μια ανατροπή. Εγώ να ρωτήσω πάλι, θα μείνω στη Γιαστοριά, γιατί είχαμε φιλοξενήσει τον πρόεδρο των Γουναράδων, τον Άκη τον Τζούκα. Ναι. Και τότε. Καλά, προφανώς πριν μερικούς μήνες μας είχε πει πως είχε εκφράσει την πλήρη απογοήτευσή του άνθρωπος, γιατί είχε καταρρεύσει η αγορά της Γούνας λόγω του εμπάργκο, λόγω και η αγορά της Γούνας είναι και πολύ συγκεκριμένη, δεν μπορείς να τη δώσεις. Μας έλεγε λοιπόν ότι η οικονομία της Καστοριάς κινδυνεύει να διαλυθεί κατ' ουσία, γιατί είναι πάρα πολλά τα επαγγέλματα που συνδέονται με τη Γούνα. Υπάρχουν κάποια μέτρα στήριξη των ανθρώπων αυτών, κύριε Βουλευτά? Ήδη μέχρι τώρα αυτά τα χρόνια, και θα σας το είπε φαντάζομαι και ο κύριος Τσούκας, η κυβέρνηση πήρε πάρα πολλά μέτρα στήριξη, τα οποία ανακούφισαν τον κλάδο και τους άλλους κλάδους και τους παρεπόμενους. Αυτή τη στιγμή τρέχει ένα μέτρο του ΕΠΑΝΕΚ που συνολικό κόστος θα έχει 30 εκατομμύρια ευρώ, που μπορούν οι επιχειρήσεις με τους τζίρους να πάρουν, έχει οροφή όμως στις 60.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Για κάποιους είναι ικανοποιητικά τα μεγέθη, αλλά για κάποιους, επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι η Γούνα είναι ακριβό είδος, οπότε οι τζίροι εύκολα γίνονται μεγάλοι και για μια μεγάλη επιχείρηση μπορεί να μην είναι τίποτα 60.000. Εμείς είχαμε τη βοήθεια από την ελληνική πολιτεία. Γιατί με διοικητική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξαφνικά απαγορεύτηκαν οι εξαγωγές προς τη Ρωσία. Όταν όπως ξέρετε το 95% των εξαγωγών γίνεται αμέσως ή εμέσως προς τη Ρωσία, και όταν λέμε Ρωσία να βάλουμε και την εμπόλεμη Ουκρανία και κάποιες άλλες χώρες λιγότερο, Καζακστάν και άλλες, αλλά από αυτό το 95% που σας λέω σίγουρα τουλάχιστον το 70% ίσως και το 80% πηγαίνει προς τη Ρωσία. Άρα καταλαβαίνετε, επειδή υπήρχε το πάτημα νομικά ότι δημιουργούσε διοικητικό δίκαιο αυτή η απόφαση, και γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε τη χρήση χρημάτων για ικανοποίηση. Αλλά το ζήτημα είναι ότι για πολλούς λόγους δεν υπάρχει ευίωνο αύριο, δεν υπάρχει μακροπρόθεσμη προοπτική καλή. Παρά το ότι γενικά οι αριθμοί στο εμπόριο της Γούνας παγκόσμια πάνε πάρα πολύ καλά, αλλά αυτοί οι αριθμοί φαίνονται από το εμπόριο που γίνεται στην Κίνα, γινόταν στη Ρωσία ή και λίγο στην Νότια Κορέα. Δυστυχώς για διάφορους λόγους που μπορεί να φταίμε και εμείς. Έχουμε καλύτερη ποιότητα όμως. Δεν έχουμε κατοχυρώσει το brand name που να ποντάρουμε εκεί. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Σας λέω ειλικρινά ότι η Καστοριά που ήταν στους 5 πιο πλούσιους νομούς, τώρα είναι από την ανάποδη μεριά στους 5 πιο φτωχούς νομούς της Ελλάδας. Δεν απαντάτε όμως με ποιότητα στην, ενδεχομένως προφανώς στην ποσότητα της Κίνας ή άλλων χωρών, γιατί είναι καλή η Γούνα Καστοριάς. Ναι, ποιοτική αυτό. Ακριβώς αυτό θα έπρεπε να γίνεται. Αυτό γίνεται με κάποιους παραγωγούς μας, γουνοποιούς, οι οποίοι διοχετεύουν τα προϊόντα τους προς συγκεκριμένους πελάτες της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Αμερικής, αλλά αυτά είναι μεμενωμένοι. Η μάζα πηγαίνει προς τη Ρωσία. Δυστυχώς επικράτησε το αντιφέρ κίνημα στον δυτικό κόσμο, ενώ η Γούνα είναι τελείως φυσικό προϊόν, η μη φυσική Γούνα είναι αντιοικολογική. Δυστυχώς αυτά τα κινήματα άσκησαν την επιρροή τους, και έτσι σήμερα η Γούνα δεν είναι μόδα στη νέα γυναίκα στην Ευρώπη και τη Δύση. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Μάλιστα. Πέρα από την κλιματική κρίση, από την την κλιματική κρίση που είναι, δεν είναι τόσο το ότι, δεν, ότι η κλιματική κρίση σημαίνει ότι δεν έχουμε τόσο βαρύς χειμώνες, με αυτή την έννοια το λέω, και το αντιοικολογικό κείμενο. Αυτά ήταν τα μεγάλα θέματα, και όχι η οικονομική κρίση. Δηλαδή πραγματικά μας λυπεί αυτό που συμβαίνει, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Τζικαλάγια, είναι μεγάλη μέρα για την Καστοριά η Παρασκευή, και το λέω αυτό γιατί θα υπογραφεί η σύμβαση της κατασκευής της σύραγγας της Κλεισούρας. Είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για την Καστοριά, τη Δυτική Μακεδονία και τη Βορειοδυτική Ελλάδα. Αυτή η σύραγγα δεν φέρνει μόνο σε άμεση επικοινωνία Καστοριά με Πτολεμαΐδα Αμύνδιο, απ' την άλλη και με τον νομό Πέλης. Είναι με όλα τα ωφέλη τα άμεσα που θα ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια. Ούτως ή άλλως η Καστοριά έχει τακτική επικοινωνία με την Πτολεμαΐδα, εκεί είναι το μεγαλύτερο περιφερειακό νοσοκομείο.
Ανοίγουν οι δρόμοι γιατί η Δυτική Μακεδονία έχει το τεράστιο πρόβλημα ότι είναι η μόνη περιφέρεια της χώρας που δεν έχει καθημερινή αεροπορική σύνδεση με την πρωτεύουσα, που είναι αναγκαία γιατί είμαστε πολύ μακριά. Επομένως, το διεθνοποιημένο αεροδρόμιο της Καστοριάς, που έχει άριστο αεροδρόμιο σε μήκος και ποιότητα, με όλα τα συνοδά έργα πέριξ των βουνών, ήδη είναι σε προχωρημένη φάση οι μελέτες για τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του πύργου ελέγχου, έτσι ώστε ταυτόχρονα όταν θα ολοκληρωθεί η σύραγγα και θα γίνουν και αυτές τα έργα που είναι πολύ μικρότερο οικονομικού εκτοπίσματος, θα μπορεί το αεροδρόμιο να πετάει τουλάχιστον 2 φορές τη μέρα, γιατί τότε μπορείς να πεις ότι έχεις αεροπορική σύνδεση με ένα μέρος, γιατί θα έρχονται και οι πτωλεμαϊδιώτες του Αμιντέου και από εκεί και πέρα ανοίγει ο δρόμος. Ακούστε αυτό που θα σας πω, είναι το πιο σημαντικό. Η Κοριτσά, που έχει η περιφέρειά της 250.000 πληθυσμό, όσο έχει όλη η Δυτική Μακεδονία, δεν είναι πάνω από μία ώρα μαζί με τις διατυπώσεις στα σύνορα για να φτάσουν στο αεροδρόμιο της Καστοριάς. Αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί πηγαίνουν στα Τύρανα που έχουν 2,5 με 3 ώρες δύσκολη διαδρομή και από εκεί πάνε Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν πολύ εύκολα θα κατηφορίζουν στην Καστοριά, εφόσον θα ξέρουν ότι το αεροδρόμιο χρησιμοποιείται σε τακτή βάση. Και έτσι καταλαβαίνετε ότι γίνεται συγκοινωνιακός κόμβος στο αεροδρόμιο της Καστοριάς. Το ίδιο θα γίνει και με τους φίλους μας Σκοπιανούς από την Αχρίδα και τους τουρίστες τους, στη σημερινή Βόρεια Μακεδονία, που με την διάβαση του λαιμού των Πρεσπών που είναι σε φάση να προχωρήσει και αυτή, θα είναι εύκολη και από εκεί η πρόσβαση. Άρα λοιπόν είναι ένας γενικότερος στρατηγικός σχεδιασμός που τον είχα θέσει στον Πρωθυπουργό στην πρώτη συνάντησή μου μαζί του το Σεπτέμβριο του 2019 και ήταν η πρώτη προϋπόθεση απαραίτητη να γίνει σύραγγα της κλεισούρας, για την οποία υπήρχε επικυρωποιημένη ολοκληρωμένη μελέτη του 2012 και αμέσως μετά με προτροπή του Πρωθυπουργού, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, που είχε χρήματα στον αντίστοιχο κωδικό, προχώρησαν οι υπηρεσίες της περιφέρειας σε συνεργασία με την Εγνατία ΕΕ και τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση την Παρασκευή. Η Εγνατία εκ μέρους της Πολιτείας, η περιφέρεια και ο άκτορο ανάδοχος που αναδείχθηκε από τη Δημοπρασία να υπογράψουν και να ξεκινήσουν οι συμβατικές υποχρεώσεις κατασκευής. Η διάβαση πάνω στο λαιμό πότε θα ανοίξει, κύριε Βουλευτά? Δεν μπορώ να σας δώσω ημερομηνία, αλλά και εγώ και ο Δήμαρχος Πρεσπών και η περιφέρεια αυτό το έχω θέσει και στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εξωτερικών, αλλά είναι άλλες διαδικασίες που γίνονται. Ουσιαστικά ο δρόμος υπάρχει, δεν είναι τίποτα. Είναι πιο πολύ πολιτική απόφαση παρά. Γιατί είναι γεγονός ότι με τα Σκόπια, με τη Βόρεια Μακεδονία, έχουμε επικοινωνία με τη Νίκη και με τους Ευζώνους. Ίσως φαίνεται υπερβολή με μια τόσο μικρή χώρα και σε εύρος χιλιομετρικής συνοριακής γραμμής να έχεις τρίτη διάβαση. Αλλά είναι πολύ σημαντική γιατί μας φέρνει πολύ κοντά στην Αχρίδα, που είναι τουριστικός πόλος έλξης κυρίως και των Ευρωπαίων. Έναν αριθμό να σας πω, ότι το 19 πριν τον κορονοϊό, στο αεροδρόμιο της Αχρίδας που είναι διεθνές, αφήχθησαν 200.000 επισκέπτες, ενώ στα αεροδρόμια Καστοριάς και Κοζάνης 20.000. Μόνο αυτό τα λέει όλα. Τι έδαφος υπάρχει. Βυζαντινή πόλη, νόσιος ναούμε εκεί. Έχει το ίδιο είναι και η Καστοριά, και ακόμη πιο σπουδαία Βυζαντινή πόλη. Αναδείξτε το όμως. Το ξέρω τώρα, το λέμε εμείς σε εσάς και εσείς σε εμάς. Το θέμα είναι να αναδειχθεί η Καστοριά, κύριε Βουλευτά. Σε αυτό υστερούμε. Εδώ είναι το θέμα. Γιατί έχετε είστε δίκιο. Μια πανέμορφη πόλη, είστε μια πόλη με. Υστερούμε στην προβολή, στην προώθηση, στο προμόσιο που λέμε. Αυτό που έχουμε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και μπράβο στους ξενοδόχους σας που είχαν κάνει εκείνο το πολύ ωραίο το τουριστικό τρέιλεράκι πριν μερικούς μήνες. Μπράβο. Αλλά δεν είναι δυνατόν μια πανέμορφη πόλη όπως η Καστοριά να μην έχει, για παράδειγμα, κύριε Βουλευτά μου, 365 μέρες το χρόνο τουρισμό. Κάτι λάθος γίνεται. Τώρα για το τριήμερο του Αγίου Δημητρίου και της 28 Οκτωβρίου υπάρχει πληρότητα. Δεν φτάνουν τα 10 τριήμερα το χρόνο. Άμα τα 10 ήταν 30, να είστε σίγουροι ότι θα επιβίωναν οι επιχειρήσεις. Και να τονίσουμε το εξής, ότι η Καστοριά έχει τις ξενοδοχειακές υποδομές γύρω στις 2.700 κλίνες έχει, πολύ καλών επιπέδων, από τριάστερα έως πεντάστερα, που δεν τα έχουν άλλες περιοχές της Ελλάδος. Αυτό που πάσχουμε είναι να καταλάβετε όλοι εσείς οι επισκέπτες μας ή οι επίδοξοι επισκέπτες, ότι μπορείτε να μείνετε 4 μέρες στην Καστοριά χωρίς να δείτε όλα όσα αξίζει να δείτε. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί και είναι και πλέον με την Εγνατία οδό είμαστε πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη, πάρα πολύ. Δηλαδή η Καστοριά έχουμε είναι πάρα πολλά αξιοθέατα που μπορεί κανείς να μείνει, να χαλαρώσει με την παρέα του, με τη γυναίκα του, με την οικογένειά του.
χωρίς, βλέποντας εκπληκτικά μνημεία πολιτιστικά, ιστορικά και της φύσεως. Κύριε Τζικαλάκια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή μήνα, καλή συνέχεια.